Μερούδια, τι κάνετε, πώς είσαστε? Ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλά. Νιώθω ότι έχω γενέθλια. Σήμερα νιώθω ότι έχω γενέθλια. Πραγματικά έχω τη χαρά των γενεθλίων. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Φτάσαμε τους 100.000 και σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου. Εντάξει, είμαστε 100.000 τώρα, ας πούμε, που μιλάμε. Κάποιος θα έχει σήμερα τώρα ή μέσα είναι υπόγειο. 100.001. Εντάξει, μπορεί να ξαναπέσει λίγο, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι φτάσαμε και σίγουρα σιγά σιγά θα ανέβει. Είμαι υπερβολικά πάρα πολύ χαρούμενη. Τώρα όλο μήνα κλείνω και τα 11 χρόνια εδώ στο YouTube και νιώθω πραγματικά πάρα πολύ ωραία, έτσι που έπεσε και κοντά στα γενέθλια, ας πούμε, του καναλιού. Και νιώθω κι εγώ ίδια ότι έχω γενέθλια. Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, έχω έρθει ψυχολόγο. Θα με δει και με αυτό το χαμόγελο και θα πει όλα καλά ή θα πει δεν πάει καλά αυτή. Έχω έρθει λοιπόν ψυχολόγο και μετά πρέπει να πάω οπωσδήποτε σούπερ μάρκετ και μου αρέσει η καινούργια γειτονίτσα εδώ που έχει έρθει ο ψυχολόγος που πηγαίνω τώρα τα τελευταία 2 χρόνια, έχει αλλάξει κτίριο και έχει έρθει σε μια γειτονίτσα που έχει τα πάντα, σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, τα πάντα, ό,τι χρειάζεσαι το βρίσκεις με τα πόδια. Και οπότε έχει και σούπερ μάρκετ ακριβώς απέναντι και είναι και σκλαβενίτης, που εγώ αγαπώ το σκλαβενίτη, και πρέπει να πάρω οπωσδήποτε καθαριστικά. Γιατί 99% το επόμενο βίντεο που θα δείτε θα είναι καθαρισμό σπιτιού πριν στρώσουμε χαλιά. Μου το έχετε ζητήσει πάρα πολλές. Οπότε επειδή θα γίνει μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο, εχθές έφτιαξα ντουλάπες, πέθανα. Παιδιά, με κουράζει πάρα πολύ. Προτιμώ να τρίβω τα πλακάκια με το χέρι παρά αυτό το βιολί. Δεν ξέρω, εγώ κουράζομαι πάρα πολύ. Με τις ντουλάπες, δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ κούραση. Τέλος πάντων, και αύριο, όχι, με το που γυρίσω από ψυχολόγο, έχω να κάνω γυρίσματα για ένα βίντεο και μετά ακριβώς θα κάνουμε εσωτερικά τα υπόλοιπα ντουλάπια. Δηλαδή θα κάνουμε τα εσωτερικά τα ντουλάπια της κουζίνας, θα κάνουμε εσωτερικά τα ντουλάπια του μπάνιου, οπουδήποτε τέλος πάντων έχει ντουλάπες ιρτάρε θα γίνει σήμερα. Για να ξεκινήσουμε από αύριο το γενικό να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτό να στρώσουμε, γιατί το σπίτι μας ήδη έχει κρυώσει, είναι στους 23 βαθμούς περίπου και τα πλακάκια είναι πάρα πολύ παγωμένα και επειδή ο Αλέξανδρος είναι συνέχεια στο πάτωμα, είπαμε καλύτερα να στρώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να το κάνουμε μια εβδομάδα πριν το στόλισμα αυτό, που πλησιάζει και αυτό, αλλά όχι, θα το κάνουμε τώρα. Του φαίνεται περίεργο του κύριου που μιλάω σε μια κάμερα. Λοιπόν, αυτά σας αφήνω, πάω ψυχολόγο, μετά πάμε παρέα σούπερ μάρκετ να πάρουμε καθαριστικά που έχω ξεμείνει. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, πώς το κατάφερα εγώ να ξεμείνω από καθαριστικά. Και μετά σπίτι για δουλίτσες. Ξέχασα να σας πω το καλύτερο, επειδή όλο αυτό χωρίς εσάς δεν θα γινότανε και θέλω να σας πω ευχαριστώ. Σας έχω ετοιμάσει κάτι τέλειο και σας τα πω στο τέλος της ημέρας, στο βίντεο μάλλον. Ξέρετε τι έχω πάθει, ε? Έχω φορέσει κάλτσα η οποία κατεβαίνει και δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό πράγμα νομίζω από αυτό. Έκανα εδώ για 2 πράγματα. Ήρθα, 102 πήρα. Τέλος πάντων. Κλασικό. Χοντρήθηκε σε γιορτινά μου σήμερα εδώ. Σαν έχω πραγματικά γενέθλια. Πώς την έχω βάλει αυτή στην κάμερα. Χάλια μαύρα. Λοιπόν, έκανα και τα ψώνια μου. Πήρα έτοιμο φαγητό γιατί δεν έχω προλάβει σήμερα να κάνω τίποτα. Και τώρα φύγαμε να πάμε να σας κάνω έτσι ένα σούπερ μάρκετ haul, να σας δείξω τι καθαριστικά πήρα και να σας μιλήσω και για το προηγούμενο το καθαριστικό που σας είχα μιλήσει. Θυμάστε για εκείνο το καθαριστικό πατώματος. Να σας πω τη γνώμη μου. Και σας έχω και την έκπληξη, ε. Τα απορρυπαντικά θα σας δείξω μόνο, γιατί τα άλλα δεν είναι και τίποτα το σπουδαίο. Λοιπόν, πήρα Άζαξ, αυτό εδώ πέρα το καθαριστικό που μου αρέσει πάρα πολύ. Καθαρίζει τέλεια εδώ πέρα τον νηπτήρα και τον μπάνιο, αλλά δεν με βοήθησε με το θάμπομα των πλακακίων, πλακιδίων, δεν ξέρω. Λοιπόν, και αυτό εδώ πέρα που σας είχα δείξει την προηγούμενη φορά έκανε πολύ καλή δουλειά.
Δεν είναι όπως πριν, αλλά έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και είπα να σας ακούσω και να πάρω πράσινο σαπούνι, γιατί πιο πολλές μου είπατε ότι εσείς σωθήκατε με πράσινο σαπούνι. Οπότε είπα να δοκιμάσω και το πράσινο σαπούνι, για να δω τι και πώς. Με αυτό θα καθαρίσω το πάτωμα τώρα, για να δω αν θα έχει διαφορά. Βέβαια τώρα να μου πείτε, θα στρώσω χαλιά, οπότε πόσο σφουγγάρισμα θα πέσει. Σκέφτηκα να σφουγγαρίσω και με το πράσινο σαπούνι και με το άλλο. Και εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν κάποια κενά που θα σφουγγαρίζονται μέσα στο χειμώνα. Τώρα δεν καλύπτεται και το 100% του σπιτιού, αλλά το περισσότερο καλύπτεται. Κάπου το πήγαινα εγώ τώρα, κάπου ήθελα να το πάω, πού. Θυμήθηκα, ήθελα να σας πω ότι έψαξα λίγο στο Google για το θάμπομα και τα λοιπά και διάβασα ότι πολλοί λένε ότι αν βάζεις παραπάνω απορρυπαντικό όσο πρέπει θα μπουν τα πλακάκια. Κάτι το οποίο εγώ κάνω, δυστυχώς. Δεν κάθομαι ποτέ να διαβάσω, να δω πόσο λέει ο κατασκευαστής του κάθε απορρυπαντικού, ας πούμε στα 10 λίτρα νερό 3 καπάκια, ποτέ. Ρίχνω έτσι με το μάτι και πολλές φορές το παρακάνω για να μυρίζει και πιο πολύ και ίσως αυτό φταίει που θα μπώσουν τα πλακάκια. Τώρα που βάζω ακριβώς, με αυτό εδώ το μετράω ακριβώς, έχω δει διαφορά, αλλά μπορεί να φταίει και το απορρυπαντικό σαν απορρυπαντικό, να ξέρετε. Θα δοκιμάσω και το πράσινο σαπούνι, το οποίο σαν άρωμα δεν τρελαίνομαι. Αλλά πήρα από την εταιρεία Pronto, γιατί θα σας δείξω ένα άλλο, μισό λεπτό. Πού το? Εδώ. Αυτό εδώ είναι το αγαπημένο μου απορρυπαντικό. Αυτό εδώ που είναι για τα ξύλα, αυτό συγκεκριμένα και μυρίζει τέλεια και κάνει τα ξύλα να γυαλίζουν. Και επειδή γενικότερα σαν εταιρεία την εμπιστεύομαι. Και δεν έχει και πολύ, πρέπει να πάρω κι άλλο. Είπα να δοκιμάσω το πράσινο σαπούνι από εκεί. Τώρα, αν ξέρετε εσείς κάποια άλλη εταιρεία, να μου πείτε. Γιατί μου είπατε πάρα πολύ για το πράσινο σαπούνι ότι βοηθά. Τώρα την είδα αυτή την κρεμασμένη την μπλούζα πίσω. Συγγνώμη για αυτή την κρεμασμένη την μπλούζα πίσω, αλλά γίνεται εδώ μέσα σήμερα ένας χαμός στο σπίτι. Δεν έχω μυαλό μέσα στο κεφάλι καθόλου. Είναι εκτός το μυαλό μου. Δεν μπορώ πραγματικά να συγκεντρωθώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Έχω ειλικρινά τη χαρά των γενεθλίων. Αυτό νιώθω. Σαν έχω γενέθλια νιώθω σήμερα. Και θέλω να σας ξαναπώ ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί χωρίς εσάς δεν θα γινόταν αυτό, δεν θα φτάναμε τους 100.000. Θέλω τώρα το βραδάκι να καθίσω και να κάνω και την αίτηση για να μου έρθει το πινακάκι. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί διάβασα τα τι πρέπει και ένα από αυτά τα πρέπει λίγο με φοβίζει. Γιατί δεν ξέρω αν κάποια στιγμή ένα τραγούδι που είχα χρησιμοποιήσει μου το έπιασε για δικαιώματα και φοβάμαι ότι επειδή μου ήρθε πολύ πρόσφατα αυτή η ειδοποίηση για δικαιώματα, ότι δεν θα έρθει το πινακάκι χάρη σε αυτό. Τέλος πάντων, θα σκεφτώ θετικά ότι θα γίνει. Γιατί θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ άμα δεν γίνει. Και επειδή θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλο αυτό που κάνατε και μέσα σε 2-3 εβδομάδες κατάφερα σχεδόν να πάρω 1000 άτομα, κάτι λιγότερο από 1000 άτομα και σας ευχαριστώ γιατί αν δεν ήσασταν εσείς δεν θα γινόταν αυτό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχει γίνει και τόσο κοντά που κλείνω 11 χρόνια τώρα τον άλλο μήνα. Έχω βρει κάποια προϊόντα που θέλω να σας κάνω δώρο. Εχθές το βράδυ που ξάπλωσα στο κρεβάτι και κοίταξα τελευταία φορά τους συνδρομητές, ήθελα άλλους 10. Αλλά επειδή τις τελευταίες μέρες πήγαινε πάρα πολύ αργά, θεώρησα ότι σήμερα που εγώ είχα σκοπό, συγγνώμη, να τραβήξω το βίντεο, ότι δεν θα τους έχω φτάσει και ότι τσούκο τσούκο θα το βλέπουμε μέσα στην ημέρα μαζί, θα κάνουμε συνέχεια μαζί ανανέωση κλπ. Το πρωί όμως που με ξύπνησε ο σεισμός, από την τρομάρα μου με το σεισμό, δεν κοίταξα. Και αφού σηκώνομαι από το κρεβάτι, λέω: όχι, δεν κοίταξα τους συνδρομητές, και είναι το πρώτο πράγμα που κάνω. Με το που ξυπνάω και κοιτάω και ήταν 99.999 και απαθά πλάκα, δεν το πίστευα ότι πήγε τόσο γρήγορα μέσα σε ένα βράδυ και μετά από ένα λεπτό ξαναέκανα ανανέωση και είχα φτάσει στους 100.000 και χάρηκα πάρα πολύ, αλλά ήμουν λίγο προετοίμαστη στο giveaway που θέλω να σας κάνω. Το πρωί όμως κάθισα πριν φύγω να σκεφτώ πραγματικά τι θέλω να κάνω, γιατί έλεγα ή θα δώσω πάρα πολλά και από το καλαθάκι που κρατάω, θα σας πω, καθίστε να ξεκινήσω από αυτό πρώτα. Όταν μια εταιρεία μου στέλνει ένα PR πακέτο, σας το παρουσιάζω και μετά κοιτάζω το προϊόν, το διαβάζω, αν δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει, είναι καινούριο, και κοιτάζω να δω αν μου ταιριάζει και αν θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω εγώ για μένα προσωπικά. Και έχω ένα σιρτάρι στο οποίο μέσα βάζω αυτά που θέλω να χρησιμοποιήσω εγώ και έχω και ένα μεγάλο πλαστικό δοχείο, τσακαλάθι τέλος πάντων, που βάζω μέσα αυτά που κρατάω για διαγωνισμούς για εσάς εδώ και για να δουν οι αδερφές μου, να δουν η ψιά μου, να δουν οι φίλες μου, τέτοια πράγματα. Αλλά αποφάσισα να μην δώσω πολλά από το καλάθι, αποφάσισα να δώσω λίγα και πάρα πολύ καλά. Και είναι όντως όλες οι εταιρείες, μία και μία, θα το δείτε κι εσείς τώρα, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω τη δυνατότητα
μέσα από όλο αυτό που μαζί το κάνουμε στην ουσία, έτσι, μπορώ να σας δώσω κάτι τέτοιο. Γιατί είναι πραγματικά τα προϊόντα, άμα τα δείτε, είναι τέλεια. Θα σας τα δείξω τώρα αναλυτικά όλα, ένα-ένα. Λοιπόν, αρχικά θέλω να σας πω ότι βγήκανε μαζί με το Necessaire 22. Πολύ καλά. Στην αρχή φοβόμουν ότι δεν θα βγουν πολλά, αλλά είναι πολύ καλά. Λοιπόν, αυτό εδώ το Necessaire θα κερδίσει ένα σημείο τυχερή. Μέσα θα έχει La Vie Belle κλειστό, σφραγισμένο άρωμα. Κατοστάρι, παρακαλώ. Θα σας λέω και τα email για να μην νομίζετε ότι είναι. Δεν σας βάζω δείγματα σε καμία περίπτωση. Άλλο ένα πάρα πολύ αγαπημένο προϊόν και το ξέρετε είναι από Guissou το λαδάκι μαλλιών. Αυτό είναι το 50, νομίζω, το 50. Έχουμε Biotherm, πολύ αγαπημένη εταιρεία με δίκτυα προστασίας 50, γιατί θέλω να είστε προστατευμένες και χειμώνα και καλοκαίρι, έτσι δεν το συζητώ. Lancôme πάμε πάλι, η Doll μασκάρα. Πολύ πολύ αγαπημένη μου. Και eyeliner. Είναι το μοναδικό eyeliner το οποίο με βοηθάει να κάνω τη γραμμή τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Χούλα από Benefit. Για να μου κάνετε έτσι ωραία τα κοψίματά σας. Έχω βάλει πάλι από Benefit αυτό εδώ πέρα το προϊόν που είναι για να βάψετε τα φρύδια σας. Αλλά σας έχω βάλει και ένα προϊόν για να στρώνετε τα φρύδια μετά. Να τα κολλάτε εκεί. Τι, όχι μόνο βάψιμο και κόλλημα εννοείται. Λοιπόν, έχουμε από Kiehl's δύο προϊόντα περιποίησης προσώπου που είναι για τις ρητίδες. Έχω πάλι από Kiehl's κάτι που με έχετε δει πάρα πολλές φορές να χρησιμοποιώ, κρέμα αβοκάντο, είναι ματιών, θεϊκή. Έχουμε Maybelline, τα κλασικά αυτά τα κονσίλερ, σας έχω βάλει ένα σκούρο, ένα ανοιχτό χρώμα και ένα σκούρο για τα κοψίματα, έτσι, για να υπάρχει. Από Mario Badescu, αυτό εδώ πέρα το. Είναι βασικά αυτό είναι το μοναδικό travel size, έτσι. Ναι, είναι το μοναδικό travel size γιατί δεν βρήκα άλλο σπρέι προσώπου και ήθελα να βάλω μέσα ένα σπρέι προσώπου. Είναι πόσο είναι, 29 ml. Εντάξει, δεν είχα μεγαλύτερο γιατί ένα είχα και το χρησιμοποιώ εγώ. Το χρησιμοποιώ με το που τελειώσω όλο το μακιγιάζ, ψεκάζω σε όλο το πρόσωπο και δένουν όλα. Όλα δένουν. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και εκτός βαψίματος, αλλά εγώ έτσι τα χρησιμοποιώ και πραγματικά είναι εξαιρετικά. Έχουμε Tarte, ένα πάρα πολύ ωραίο ρουζάκι σε ένα τέλειο χρωματάκι, κοιτάξτε. Πουδρίτσα Laura Mercier, πολύ ωραία, σε σκόνη. Ένα φθινοπορεινό παύλα χειμωνιάτικο κραγιόν που είναι από τη σειρά Sephora Collection. Το μόνο που δεν έχει αυτό το νεσεσεράκι, γιατί έχω προσπαθήσει να βρω και για μαλλιά, έχω προσπαθήσει να σας έχω μέσα και μακιγιάζ και περιποίηση προσώπου, δεν έχει όμως περιποίηση σώματος και στενοχωρήθηκα γιατί δεν είχα κάποιο προϊόν το οποίο έτσι θα μπορούσε να ταιριάζει μέσα σε αυτό εδώ το νεσεσέρ και είπα από το να βάλω κάτι πιο απλό. Περπατάει μια ράχνουλα στο πάτωμα τώρα και τρόμαξα. Από το να βάλω κάτι πιο απλό, να μην βάλω καθόλου. Οπότε δεν θα βάλω. Αυτά είναι τα προϊόντα που ένα σημείο τυχερή λοιπόν θα κερδίσουν μέσα. Δεν χωράνε όλα μέσα στο νεσεσέρ, δεν χωράει η μάσκα. Δεν πειράζει. Θα τη στείλω μοναχή τη απ' έξω. Λοιπόν, να το νεσεσέρ, αυτό εδώ θα το κερδίσει ένα σημείο τυχερή. Ελπίζω να σας αρέσουν αυτά που διάλεξα. Ελπίζω αυτό ή αυτή που θα το κερδίσει να τα χίλια ευχαριστηθεί. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι εγγραφή στο κανάλι μου για να μου αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω. Γιατί από τα σχόλια εγώ θα βγάλω τον νικητή. Αλλά πρέπει αυτές τις ημέρες μέχρι να λήξει ο διαγωνισμός να έχετε το προφίλ σας ανοιχτό για να μπορώ να δω τι ακολουθείτε, να είναι πιο δίκαιο για όλους. Γιατί στο YouTube λίγο μου μπερδεύεστε και πραγματικά κάθε φορά που κάνω διαγωνισμό δυσκολεύομαι πάρα πολύ να βγάλω τυχερό. Βγάζω τον τυχερό, μπαίνω στο προφίλ και είναι κλειδωμένο. Και ξανά μάνα από την αρχή. Και ξανά, και ξανά, και ξανά μέχρι να πετύχω αυτόν που πρέπει να πετύχω. Αυτά. Δεν θα σας κρατήσω άλλο σε αυτό το βίντεο. Δεν μπορώ κι εγώ ίδια να συγκεντρωθώ σήμερα σε αυτό το βίντεο και να προσφέρω αυτό που πρέπει να προσφέρω. Θα επιστρέψω το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θέλω να πιστεύω με βίντεο καθαριότητας και στρώσιμο χαλιών. Αλλά αυτός ο καιρός πραγματικά το πρωί και το βράδυ λέω πρέπει να στρώσω το σπίτι οπωσδήποτε. Το μεσημέρι πεθαίνω από τη ζέστη. Στο προηγούμενο πλάνο σας καληνύχτιζα, αλλά το έκοψα γιατί είχα ξεχάσει ρε παιδιά να σας δείξω αυτό εδώ που τελείωσε. Και φωτισμένο, δείτε πόσο όμορφο είναι. Ακόμα δεν έχω πιστέψει ότι αυτό το έχω φτιάξει μόνη μου. Αλήθεια σας λέω, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι είχα τέτοια υπομονή για να φτιάξω εγώ όλο αυτό μόνη μου. Είναι η κατασκευή από Shane που σας είχα πει, που σου δίνει τα υλικά και τα φτιάχνεις όλα, όλα, μα όλα μόνο σου. Τα κόβεις όλα, τα φτιάχνεις, τα στείνεις όλα. Θέλει υπομονή, θέλει χρόνο, αλλά
ειλικρινά αξίζει. Αξίζει και δεν χρειάζεται να τρέξετε να το κάνετε. Εγώ, ας πούμε, το έκανα μέσα σε 2-3 μέρες, δεν θυμάμαι. Και δεν έπρεπε. Έπρεπε να το πάρω λίγο πιο αργά. Αλλά είναι μια κατασκευή που αξίζει για μένα να την πάρετε. Θα σας χαλαρώσει πάρα πολύ. Και ο δεύτερος λόγος που άνοιξα ξανά αυτό το βίντεο είναι γιατί ξέχασα να σας πω αυτές τις μέρες τι γινόταν στις αδερφές μου. Επειδή στα σπίτια τους, επειδή έφτανα τους 100.000, τα νύψια μου που είναι έτσι πιο μικρά, είχαν αγχωθεί. Και στέλνανε τις αδερφές μου της Ματίνας κάθε βράδυ, ο Κωνσταντίνος, αυτός που έχω βαφτίσει, έστελνε σε θεία τι έγινε, τους έφτασε, θεία τι έγινε, στέλνε μου screenshot. Και κάθε βράδυ του στέλνα screenshot. Και ο Παναγιώτης της αδερφής μου της Εμιλίας μου ετοίμασε ένα βιντεάκι που μετράει αντίστροφα. Κάπως έτσι, θα σας το βάλω στο τέλος του βίντεο να το δείτε. Ο Παναγιώτης, ο οποίος έχει κανάλι gaming και ξέρει περισσότερα από μένα για το YouTube. Φανταστείτε, τον πήρα να με βοηθήσει για να κάνουμε την αίτηση για το πινακάκι. Αλλά ανακαλύψαμε ότι πρέπει να περάσουν 10 μέρες από τη μέρα που θα πιάσει τους 100.000 για να ελέγξουν το κανάλι σου ότι είναι ok. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα είναι ok, γιατί το μόνο που έχει γίνει είναι που έφαγα τα πνευματικά δικαιώματα, που σας είπα για το τραγούδι, το οποίο κάποτε τα είχα, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Κάποιες φορές με το YouTube λίγο κάπως η κατάσταση είναι περίεργη με τα πνευματικά δικαιώματα βασικά. Αυτά. Γι' αυτό άνοιξα το βίντεο, γιατί είχα ξεχάσει να σας δείξω πιο πολύ το DIY, την κατασκευή. Σας βάζω και στο τέλος του βίντεο να δείτε το βίντεο που μου έφτιαξε ο Παναγιώτης. Και αυτά. Σας αφήνω, πάω να ξαπλώσω, γιατί αύριο ξεκινάει ο γενικός για το στρώσιμο των χαλιών και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι χαλαρά και ωραία και θα μπορέσω να σας τραβήξω βίντεο και να το δούμε την επόμενη εβδομάδα. Σας φιλώ. Bye.